Γεια σα, Πρόεδρε. Ε, καλησπέρα. Σας. Ε ε, καλησπέρα σα. καλημέρα σα, μάλλον σε όσου βρίσκονται στι ε, ε Πολιτείες, ειδικά σε αυτού που είναι στη, ειδική δική ακτή. Αν και νομίζω ότι είστε συνηθισμένοι πια να ξυπνάτε πολύ νωρί το πρωί για να Συμμετέχετε σε τέτοιου είδου τηλεδιασκέψει. Αλλά θα ήθελα πράγματι από καρδιάς να σας καλωσορίσω όλου σε αυτήν την πρώτη συνάντηση αυτή τη νέα επιτροπή για τη στρατηγική τη χώρα μας για την τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέψτε μου να κάνω κάποιες πολύ γρήγορες εισαγωγικές τοποθετήσεις στη συνέχεια θα κάνουμε ένα, ένα tour de table απλά για να συστηθούν όλα τα μέλη της Επιτροπής για να γνωρίζουμε ότι όλοι γνωρίζουν όλους και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε κάποιες επιμέρους ενημερώσεις που έχουμε ετοιμάσει. Όπως θυμάστε, είχα δεσμευτεί για την σύσταση αυτή της Επιτροπής από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στις αρχές Ιουλίου αυτού του έτους. Και νομίζω ότι το σκεπτικό είναι πολύ, πολύ σαφές. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ. Είναι μια πρόκληση που ή θα την αντιμετωπίσουμε και θα φροντίσουμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελος της χώρας μας ή απλά θα μας προσπεράσουν οι εξελίξεις και πιστεύω ότι ο, ο σκοπός της, της Επιτροπής θα είναι να μας βοηθήσει πολύ πρακτικά στον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο πολιτική, δημόσιας πολιτικής σε διάφορους τομείς πολιτικής, στους οποίους στη συνέχεια μπορούμε να προσδιορίσουμε, να αναφέρω ενδεικτικά την, την υγεία ή τον τρόπο με τον οποίο πολεμάμε την φοροδιαφυγή, τεχνητή νοημοσύνη και ένοπλες δυνάμει, μια πολύ μεγάλη πρόκληση για το μετασχηματισμό ε, της αποτρεπτικής δυνατότητα τη χώρα μα. Τεχνητή νοημοσύνη ε, και πολιτική προστασία. Σήμερα που μιλάμε, κάναμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο πιλωτικό ε, πείραμα στην Πεντέλη για τον τρόπο με τον οποίο εργαλεία τεχνητή νοημοσύνης μπορούν να μας βοηθούν στο να εντοπίζουμε γρήγορα αιστείε ε, ε, πυρκαγιών. Προφανώς τα παραδείγματα είναι, είναι πολλά, αλλά για μένα θα είχε μια αξία και σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, να εστιαστούμε σε κάποιους ε, τομείς πολιτικής που μας ενδιαφέρουν ε, ιδιαίτερα, για να δούμε με, με ποιο τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα νέα εργαλεία, χρησιμοποιώντας και κάποια, ε, κάποιους σημαντικούς πόρους που έχουμε ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε 12 έργα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι άκη, τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης, που έχουν κάποια διάσταση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι έργα πολύ έτσι πρακτικής εφαρμογής που βοηθούν την άσκηση δημόσιας πολιτικής. Το, το δεύτερο πεδίο το οποίο νομίζω έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον είναι το ρυθμιστικό πεδίο και ο τρόπος με τον οποίο η χώρα μας θα τοποθετηθεί και έντος Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την συζήτηση οποία έχει ήδη ξεκινήσει για τα ζητήματα του AI Act, για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια ξεκάθαρη θέση και θα ήταν καλό να την συνδιαμορφώσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Το τρίτο έχει να κάνει με το μίσο που η χώρα μας ενδεχομένως μπορεί να έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Πού μπορούμε δηλαδή σε αυτό το, το, το μεγάλο οικοσύστημα ε, δραστηριοτήτων ε, να ξεχωρίσουμε και να γίνουμε πρωταγωνιστές. Και εκεί πιστεύω ότι έχουμε μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα. Παραδείγματο χάρη, μια πολύ μεγάλη υπερεκπροσώπηση στο επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με την, τεχνική, με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε ήδη ένα εκολαπτώμενο οικοσύστημα εταιριών στη στην χώρα μας που φαίνεται να έχει μια σημαντική δυναμική και έχουμε, θα έλεγα, και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο απορεί από την ιστορία μας τον πολιτισμό μας τη γλώσσα μας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορούμε να παίξουμε σε ζητήματα όπως η ηθική διαστάση της τεχνητής νοημοσύνης για λόγους που νομίζω ότι είναι απολύτως προφανής. Άρα θα είχε μια αξία για εμένα να, να κινηθούμε σε αυτά τα, τα δύο πεδία. Verticals, policy verticals που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει. Τομεί που η χώρα μας μπορεί πραγματικά να, να ξεχωρίσει. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα εδώ να αξιοποιήσουμε και την σημαντική δουλειά η οποία γίνεται σε επίπεδο ο Θα μα πει συνέχεια ο Τζόρτζη λίγα πράγματα για το τι γίνεται στον οργανισμό γύρω από, τα, γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και θα έχουμε βέβαια και την τεχνική βοήθεια της, της Accenture. Ε, τέλος, να επισημάνω ότι έχουμε, όπω γνωρίζετε, φτιάξει μια γραμματεία foresight υπό τον ε, Γιάννη Τωμασογεωργίου, ο οποίος θα έχει απλε... από πλευράς ε, 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 Γραφείου Πρωθυπουργού και τον κεντρικό συντονισμό του τρόπου λειτουργίας ε, αυτής της ε, Επιτροπής. Ε, νομίζω ότι ε, ε, είναι μια πολύ ε, χρήσιμη ε, ε, δομή, ε, η οποία μπορεί με μεγάλη άνεση ε, ε, να συντονίσει ε, ε, και την δικιά σας δουλειά. Από εκεί και πέρα... Πιστεύω ότι θα προκύψουν πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα μέσα από την ίδια τη δουλειά τη Επιτροπή. Γι' αυτό και δεν έχουμε θέσει κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ούτε και σε πρώτη φάση έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένα παραδοτέα πέραν αυτών των πρώτων σκέψεων, τι οποίε μοιράστηκα μαζί σα. Νομίζω ότι θα προκύψουν και άλλα καθώς θα, θα συζητούμε. Για μένα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι, είναι καθόλου ε, συναρπαστικό και θα ήθελα πραγματικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουμε να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ε, θα χρειαστώ ε, την, ε, δικιά σας τη ε, την βοήθεια. Οπότε να σταματήσω εδώ και να δώσω πρώτα τον, τον λόγο ε, στον, στον Κωνσταντίνο. Αφού τον, Ευχαριστήσω όχι μόνο για τη συμμετοχή του, αλλά και για την προθυμία του να αναλάβει την Προεδρία αυτή τη επιτροπή. Στη συνέχεια, θα κάνουμε το, 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 το tour de table και θα περάσουμε μετά στον, στον Τζόρτζι και στον κύριο Τσέκερι για να μας πει για μια πρωτοβουλία που ήδη τρέχουμε με την Γενική Γραμματεία Foresight και το Δημόκρατο για μια μελέτη για το τι γίνεται στο Genitive AI στην, στην Ελλάδα. Κωνσταντίνε, καλημέρα και έχει το λόγο. Uh, καλησπέρα σε όλους. Ε, είναι πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι τιμή μου που α, βρίσκομαι στην Επιτροπή και είναι τιμή μου πω, να θέσετε, κύριε Πρωθυπουργέ, την εμπιστοσύνη να ηγηθώ της Επιτροπής. Uh, τιμή μου να είμαι στην Επιτροπή με όλους εσάς. Uh, έχω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις, δεν έχω πολλά να πω. Νομίζω το έργο της Επιτροπής είναι μπροστά μας. Uh, Προφανώ η τεχνητή νομοσύνη έχει, κάνει, έχει σημειώσει ραγδαία πρόοδο τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Έχει δώσει τεχνολογίε οι οποίε έχουν ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μα. Και αυτό που διαφαίνεται είναι ότι τα εργαλεία που δημιουργούνται θα αρχίσουν να παίζουν όλο ένα και μεγαλύτερο ρόλο σε όλε τι πτυχέ τη ζωή μα. Νομίζω για την Ελλάδα, νομίζω για όλα τα κράτη, αλλά και για την Ελλάδα είναι υπαρξιακή ε, σημασίας το να σκεφτούμε με υπευθυνότητα το τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε ως χώρα ε, 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 σε αυτές τις εξελίξεις, σε αυτό το γίγνεσθε, να σκεφτούμε με σοβαρότητα ποια στοιχήματα ε, θέλουμε να βάλουμε ε, που, που να επενδύσουμε. Ε, ως έθνος στο τομέα αυτό. Και επίση να σκεφτούμε και ποιοι είναι οι προβληματισμοί οι ευκαιρίες και οι προβληματισμοί που θα προκύψουν από αυτές τις εφαρμογές.